Η παρουσίαση του δεύτερου κύκλου της διαβούλευσης, άρα του επιχειρησιακού σχεδίου που υποβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2021-2027, ξεκινάει την Παρασκευή από τις 9.30 το πρωί. Εκτιμούμε ότι μέχρι τις 12.30 θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το ηλεκτρονικό συνέδριο. Συμμετέχοντες θα είναι είτε οι φορείς με τους εκπροσώπους τους και ο πολίτες όμως που μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα που θα έχουμε και να συμμετέχουν ή ακόμα και να μπουν στο YouTube, στο κανάλι της Διαχειριστικής Αρχής και απλά να παρακολουθήσουν. Το νέο ΕΣΠΑ έχει προϋπολογισμό 393 εκατομμύρια. Είναι κατά 40% μεγαλύτερος ο προϋπολογισμός από το παρόν που υλοποιούμε αυτή την περίοδο. Το νέο ΕΣΠΑ λοιπόν χρηματοδοτεί δράσεις για την επιχειρηματικότητα, δράσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, δράσεις κλασικές για οδοποιίες και λιμάνια, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την χωρική ανάπτυξη είτε των πόλεων είτε των περιαστικών περιοχών και δράσεις για το ανθρώπινο δυναμικό. Εκτιμούμε ότι αν το πρόγραμμα εγκριθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022, στο καλοκαίρι του 2022 θα έχουμε τις πρώτες προκηρύξεις προγραμμάτων. Υπάρχουν κάποια έργα τα οποία σε αυτή τη φάση θεωρούμε ότι μπορεί και να μην προλάβουν να ολοκληρωθούν, μικρά σε προϋπολογισμό, οπότε νομίζω ότι δεν έχει και πολύ νόημα. Εκτιμώ δηλαδή ότι θα προλάβουμε μάλλον να τα ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος του 2023, που είναι η χρονική περίοδος ολοκλήρωσης του παρόντος προγράμματος. Άρα σε αυτή τη φάση λέμε ότι μπορεί να υπάρχουν δράσεις, συνολικά όμως δεν έχουμε έτσι ταυτοποιήσει ένα συγκεκριμένο τίτλο έργου ότι φοβόμαστε πως θα μας φύγει. Έχουμε δράσεις οι οποίες είναι καινούργιες με την έννοια ότι δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή και ενδιαφέρον, όπως είναι η δράση για την κλιματική αλλαγή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι δράσεις που αφορούν τα ολοκληρωμένα προγράμματα για τους Δήμους. Γιατί αυτή είναι η νέα πολιτική, να σας πω την αλήθεια, του προγράμματός μας. Ότι δίνουμε δηλαδή πόρους και άρα και ευκαιρίες αλλά και ευθύνες στους Δήμους να σχεδιάσουν ολοκληρωμένα προγράμματα για τον τόπο τους και να τα υλοποιήσουν με ό,τι σημαίνει αυτό, εκχώρηση πόρων, εκχώρηση ευθυνών, εκχώρηση αρμοδιοτήτων να προκυρήσουν, να εντάσσουν έργα, να ελέγχονται. Αυτά είναι κάτι καινούργιο για την προγραμματική περίοδο που αξίζει έτσι να το σημειώσουμε. Μπορούν να χρηματοδοτηθούν δημόσιοι φορείς, είναι το εύκολο σαν απάντηση. Δηλαδή η Δήμη, η Περιφέρεια, τα νοσοκομεία για τις δράσεις υγείας, είναι κλασικοί φορείς που μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Προφανώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν και ιδιώτες. Με τις οριζόντιες έτσι προσκλήσεις για επιχειρηματικότητα που θα έχουμε, μπορούμε να έχουμε απευθείας ενίσχυση και στον ιδιώτη. Το παρόν ΕΣΠΑ βρίσκεται σε τελευταίο στάδιο υλοποίησης, με την έννοια ότι έχουμε συμβασιοποιήσει το 102% του προϋπολογισμού του. Άρα έχουμε συμβασιοποιημένο προϋπολογισμό και έργα. Αυτά πρέπει να τελειώσουν και την τελευταία τους πληρωμή μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Είμαστε σε ασφαλές στάδιο, 2 χρόνια λοιπόν πριν την υλοποίηση και πλέον, ότι το παρόν ΕΣΠΑ κλείνει ολοκληρωμένο και λειτουργικό και με όλες τις δαπάνες του. Ο προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ της περίοδου 2014-2020 ήταν 269 εκατομμύρια. Αυτά είναι σε φάση σύμβασης, όπως σας είπα, στο 102%. Η απορρόφηση, δηλαδή οι δαπάνες, θα είναι 31 δωδεκάτου, θεωρώ 100% και πλέον. Κοιτάξτε, έχουν γίνει έργα το σημαντικά. Να σας πω ότι με ένα μικρό έργο για μας, όπως είναι να στηρίξεις μια κοινωνική ομάδα, ας πούμε, είναι σημαντικό για μας και ας έχει μικρό προϋπολογισμό, έτσι. Αλλά ένα μεγάλο έργο που το βλέπουν πολύ συχνά, γιατί τους επηρέαση στην καθημερινότητα, είναι το έργο της Λαγκάδας, το αντιπλημμυρικό εδώ στην περιοχή της Λαγκάδας. Αυτό είναι για μας εμβληματικό έργο. Εμβληματικά έργα επίσης είναι τα κάστρα της Μυτιλίνης και της Χίου. Έχουμε τα αρχαιολογικά έργα στη Λίμνο. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα έργα. Το ΕΣΠΑ που ολοκληρώνεται σε λίγο καιρό αφήνει εκκρεμότητες, θα αφήσει αν κάποιο έργο δεν προλάβει να πληρωθεί και η τελευταία του πληρωμή μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Έχω την αισιοδοξία ότι δεν θα έχουμε εκκρεμότητες, γιατί όλα τα έργα τα βάλαμε πολύ πολύ γρήγορα. Οπότε δώσαμε την ευκαιρία στους δικαιούχους να εκτελέσουν τα έργα τους πολύ σύντομα. Αν κάποιο έργο που είναι σημαντικό, ας πούμε, για τη Μυτιλίνη, όπως είναι το τελευταίο έργο που εντάξαμε, που είναι το παραλιακό μέτωπο, το λιμάνι της Μυτιλίνης, δεν προλάβει να ολοκληρωθεί μέσα σε αυτή την προγραμματική περίοδο, τις πληρωμές του θα τις πάμε στο νέο πρόγραμμα. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι και κάτι που είναι εντελώς τεχνικό και αφορά κυρίως εμάς. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι θα χρηματοδοτήσουμε μέσα από το πρόγραμμά μας
έργα, όπως είναι αυτό το έργο ή το μεγάλο αθλητικό έργο στην Αγία Κυριακή, τα οποία οι πολίτες της Μυτιλήνης 2 χρόνια από σήμερα, 2,5 θα τα χαίρονται. Αυτό μας νοιάζει. Ένα έργο που επίσης βλέπουμε στη Μυτιλήνη και το οποίο έχει μπει σε καλό δρόμο είναι το σχολείο εδώ στην πόλη της Μυτιλήνης, το οποίο ήταν αρκετό διάστημα παρατημένο σε εργοτάξιο. Και σε αυτό μπαίνει εργολάβος το επόμενο διάστημα και άρα δεν θα το έχουμε ούτε αυτό εκκρεμότητα. Αισιοδοξώ να μην έχουμε πολλές εκκρεμότητες ή σχεδόν καμία.